κατάσταση με τις καταστροφικές πλημμύρες στην Θεσσαλία, που προφανώς επηρέασαν τη λειτουργία ολόκληρου του κράτους, της χώρας, έκοψε την Ελλάδα στα δυο εκείνη η μεγάλη καταστροφή. Και βεβαίως όλη η προσπάθεια ανάταξης της κατάστασης αυτής επηρέασε ασφαλώς την λειτουργία συνολικά της πατρίδας μας, αλλά και του Υπουργείου της Μακεδονίας και της Τράκης, του Υπουργείου των Εσωτερικών. Η πορεία αυτή βεβαίως είχε πολλές ιδιαιτερότητες, είχε τις αυτοδιοικητικές εκλογές που σήμαιναν την αλλαγή σε κάποιες αυτοδιοικήσεις δημοτικές και περιφερειακές και βεβαίως τις ευρωεκλογές που ξεκίνησαν ουσιαστικά τον Μάιο και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες. Στο διάστημα αυτό, ο τομέας Μακεδονίας και Θράκης, που αποτελεί δομή, όπως προείπα, του Υπουργείου των Εσωτερικών, έχει περιοχή αναφοράς τρεις περιφερειακές, τρεις διοικητικές περιφέρειες και πάρα πολλές φυσικά δήμους, με αρμοδιότητες όπως ειδικότερα περιγράφονται στον οργανισμό του. Η δομή αυτή έχει περιορισμένο αριθμό εργαζομένων. Το λέω για να καταλάβουμε λίγο τις δυνατότητες που έχει και τις προοπτικές που μπορεί να έχει μια κυβερνητική δομή που καλείται να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Βόρεια Ελλάδα. Και απευθύνω αυτά τα στοιχεία και στον νέο Υπουργό, τον φίλο τον Θόδωρο τον Λιβάνιο, για να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να ανακτήσει τον ρόλο αυτόν, τον καθοριστικό και τον σημαντικό που πρέπει να διαδραματίζει στην περιοχή των Μακεδονίας και Θράκης. Απίθυνα σχετική πρόταση και στον κύριο Πρωθυπουργό. 92 συνολικά άνθρωποι, όσο ένας μικρός δήμος της περιοχής αναφοράς της χώρας μας ενδεχομένως απασχολούνται στο Μακεδονίας Θράκης. Στεγάζονται φυσικά εδώ πέρα και πάρα πολλές άλλες υπηρεσίες όπως γνωρίζονται, οι οποίες δεν εμπλέκονται λειτουργικά με τη λειτουργία του Υφυπουργείου. Τη λειτουργική αναβάθμιση και εμπλοκή στα ζητήματα της περιοχής της κυβερνητικής αυτής δομής, με την τακτική επίσκεψη των υπουργών από τα παραγωγικά υπουργεία στο διοικητήριο και τις συνεργασίες με εκπροσώπους φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και παραγωγικών φορέων της Βορειοελλάδας, κατά τα πρότυπα των συναντήσεων που πραγματοποιεί εδώ ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, με τους εκπροσώπους λίγο πριν τη ΔΕΘ. Αυτό θα μας δώσει μια τακτικότερη επικοινωνία, παρακολούθηση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή και θα επισπεύσει την υλοποίησή τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιλογή των διοικήσεων των φορέων και διάφορα άλλα ζητήματα για τα οποία είχαμε μία πρώτη ενημέρωση με τον νέο Υφυπουργό και θα έχουμε ασφαλώς και επόμενες συνεργασίες.